Ναι, γεια, θα κάνω ένα βιντεάκι για τις εκλογές. Θα πω γιατί πρέπει να ψηφίσεις πώς πρέπει να ψηφίσεις μάλλον και πώς πρέπει να σκέφτεσαι σχετικά με την ελληνική ιστορία και τι διδάγματα έχουμε πάρει από διάφορα γεγονότα που ήταν καταστροφικά για την Ελλάδα, για τους Έλληνες γενικά. Όλα τα κράτη ή τα περισσότερα τέλο πάντων, συμμετέχουν σε συμμαχίες. Η Ελλάδα δεν είναι μια υπερδύναμη όπως ήταν παλιά, δεν είναι αρχαία Ελλάδα, δεν είναι Ελλάδα επί Αλεξάνδρου, δεν είναι Ελλάδα επί Βυζαντίου, είναι μια μικρή προς μεσαία χώρα ή μεσαία προς μικρή χώρα και αναγκάζεται να παίρνει θέσεις σε συμμαχίες που δεν την έχει φτιάξει η ίδια. Δηλαδή προσπαθεί σύμφωνα με τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, εδαφικά όλα, οικονομικά, να σταθμίσει και να πάει σε συμμαχίες. Γενικά η Ελλάδα θεωρείται ότι είναι σε όλα, δηλαδή τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα που και μετά αφού ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, μετέχει σε νικήτριες συμμαχίες που αυξάνουν την εδαφική της επέκταση και απελευθερώνουν Έλληνες ή τις προσφέρουν μια οικονομική ευμάρεια. Όποτε λοιπόν αυτή η συμμαχία αμφισβητήθηκε ή προσπάθησαν οι Έλληνες να αλλάξουν τη συμμαχία και να πάνε αλλού, έγινε μια καταστροφή. Και έτσι η Ελλάδα βγαίνει ακόμα πιο εξαρτημένη μετά από κάθε καταστροφή. Και δεν αλλάζει συμμαχία, παραμένει στην ίδια. Αλλά πιο αδύναμη. Γιατί προτάθηκε μια άλλη εναλλακτική. Ενώ η πλειοψηφία μάλλον διαφωνεί με αυτό. Ένα παράδειγμα είναι ο εθνικός διχασμός. Η Ελλάδα ήταν με την Αγγλία κυρίως και η Βασιλική επί Κωνσταντίνου προσπάθησαν να την πάνε με τη Γερμανία. Όλο αυτό δημιούργησε τον εθνικό διχασμό. Η Ελλάδα είχε χωριστεί στα δύο και διερεμένη μπήκε στη Μικρασιατική Εκστρατεία και έγινε στο τέλος η Μικρασιατική Καταστροφή. Ποια ήταν η καταστροφή? Η καταστροφή ήταν ότι απέτυχε η Ελλάδα να σταματήσει την τουρκική γενοκτονία και οι Τούρκοι εκτέλεσαν, σκότωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες και τους εκδίωξαν από τον τόπο τους. Επίσης, χιλιάδες φαντάροι σκοτώθηκαν από όλη την Ελλάδα στα μικρασιατικά εδάφη. Μετά από όλο αυτό, η Ελλάδα βγαίνει σαφώς πιο αδύναμη από ότι ήταν. Και δεν πήγε με τη Γερμανία. Συνέχισε να είναι με την Αγγλία. Πάει αυτό. Συνέχεια του εθνικού διχασμού είναι ο ελληνικός εμφύλιος. 46-49. Ενάντια οι κομμουνιστές, ενάντια στους αντικομμουνιστές, του δεξιού, ας πούμε. Και εκεί πάλι αμφισβητήθηκε η γεωπολιτική, ας πούμε, συμμαχία της Ελλάδας που ήταν με την Αγγλία. Και η άλλη εναλλακτική ήταν η Σοβιετική Ένωση. Οι κομμουνιστές χάσανε, όμως ο εμφύλιος ήταν τελείως καταστρεπτικός για την Ελλάδα. Είχαμε πάλι από 70.000 νεκρούς στρατιώτες και 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις πόλεις που μέναν. Επίσης, όλος αυτός ο εμφύλιος είχε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην διεκδικήσει την Κύπρο και την Βόρεια Ήπειρο, να την πτωχεύσει τελείως οικονομικά, που ήταν ήδη κατεστραμμένη από μια τετραπλή κατοχή, Αλβανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι και Γερμανοί. Και ο εμφύλιος ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν διαιρέσεις στην κοινωνία, βέβαια, κάπως έχουν ξεπεραστεί. Τι έγινε δηλαδή εκεί, έγινε κάποια μειοψηφία τελικά μειοψηφία ήταν ήθελε να ανεξαρτοποιηθεί η Ελλάδα από την Αγγλία ή να την ουδετεροποιήσει. Τι έγινε, έγινε καταστροφή. Τα κατάφερε, όχι. Βγήκε η Ελλάδα πιο αποδυναμωμένη. Βγήκε. Μετά η Ελλάδα είναι ακόμα πιο εξαρτημένη χώρα από όλες τις χώρες που είναι συμμαχικές. Και μπήκαν οι Αμερικάνοι και μπήκε στο ΝΑΤΟ. Έτσι η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ. Τελείως εξαρτημένη. Βέβαια, όλο αυτό ο εμφύλιο συνεχίστηκε και ο διχασμός από το 2015 και είχαμε την στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, τη Χούντα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της Χούντας? Το αποτέλεσμα ήταν εκατοντάδες άνθρωποι να κυνηγούνται, οι αριστεροί δηλαδή, και στο τέλος να έχουμε και την κυπριακή τραγωδία που μισή Κύπρος πήγε στους Τούρκους. Εισέβαλε η Τουρκία και πήρε τη μισή Κύπρο. Αυτή η εξέλιξη έγινε από μια δικτατορία, από μια μοναρχία, ας πούμε, που ήθελε να ουδετεροποιηθεί σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Έχω και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο μετά. Ύστερα η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βήματα είχαν γίνει ήδη από τη δεκαετία του 50. Τσακ. Πάμε εδώ. Όμως, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όλο τον Ανατολικό Μπλοκ, είχαμε το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα, όπου περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εισήδαν στην Ελλάδα. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις με αυτό? Η επιπτώση ήταν να διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, να εμφανιστούν ρατσιστικές τάσεις με κόμματα που έφτασαν να πάρουν 7% από την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση. Τα εγκλήματα διπλασιάστηκαν 100%, μάλλον τι διπλασιά, τέλος πάντων. Ναρκωτικά, πορνεία, ληστείες, δολοφονίες, πράγματα, μαφία, που υπήρχαν και πιο πριν, όμως ήταν πολύ πιο αραιά και πολύ πιο σπάνια. Ποια κόμματα όμως υποστήριζαν αναφαντών αυτή την εξέλιξη, δηλαδή, και όχι να υπάρχουν έλεγχος στον λαθρομεταναστευτικό? Όλα τα κόμματα που θέλαν κάπως να ουδετεροποιηθούν από το ΝΑΤΟ. Βλέπε ΠΑΣΟΚ, βλέπε ΚΚΕ, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, βλέπε ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Τι έγινε στην ελληνική κοινωνία? Μια καταστροφή έγινε στην ουσία. Και έφτασε να υπάρχει νεοναζιστικό κόμμα στη Βουλή επίσημα. Ναζιστικό κόμμα με 7% και να ανεβαίνει. Πάει αυτό. Ύστερα μας ήρθανε τα ίμια. Τα ίμια πότε γίνανε? Επί Πασόκ. Το Πασόκ υποτίθεται ήταν λίγο κάποιο πιο ουδέτερο επί Ανδρέα Παπανδρέου, με το ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Αφού πέθανε ο Ανδρέας, έγινε αυτό η κρίση των ημείων. Ήταν μια αρνητική, ας πούμε, εξέλιξη για την Ελλάδα, γιατί γκριζοποίησε όλο το Αιγαίο και έδωσε αέρα στην Τουρκία μετά να αμφισβητεί και άλλο την Ελλάδα και να κάνει πάλι παραβιάσεις με τα πολεμικά αεροπλάνα, να απειλεί με πόλεμο και όλα αυτά. Πάει αυτό. Και επίσης, όλοι αυτοί που λέγανε να τα βρούμε με τους Τούρκους, έλα να τα βρούμε, να συζητήσουμε, να δώσουμε και αυτά, ήταν κυρίως άνθρωποι που θέλαν λίγο μια πιο ουδέτερη
πούμε, ή στη φρασιολογία τους, μια πιο ουδέτερη προς το ΝΑΤΟ, ας πούμε, πολιτική. Πάει αυτό. Μετά ήρθε η κρίση με τα μνημόνια. Βέβαια, το κόμμα που διαχειρίστηκε πιο πολύ την εξουσία στην Ελλάδα μετά τη Χούντα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό διόριζε πολύ κόσμο στο δημόσιο. Βέβαια και η Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία έκανε το ίδιο. Κυρίως στο στρατό. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε ο ΤΕΔ και όλα αυτά. Η αριστερά είχε την εκπαίδευση. Δάσκαλοι, καθηγητές. Και διωγγώθηκε όλο το δημόσιο. Όλη αυτή μια φρασιολογία είναι και αυτή λίγο αντιαμερικάνικη η φρασιολογία. Καταστροφή όμως. Κρίση χρέους. 2009-2018. Το δημόσιο για 100 χρόνια υποθηκεύτηκε. Και ποιος το έκανε αυτό? Μα ο Αλέξης Τσίπρας και η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Γενικά, αυτό που βέβαια κάποιος θα μου πει, γιατί άλλοι θα τα έκαναν καλύτερα. Ναι, θα τα έκαναν λίγο καλύτερα για ένα εξής λόγο. Γιατί όλοι αυτοί που άλλα λένε και άλλα κάνουν όταν ανεβαίνουν πάνω, όταν έχεις χτίσει μια δομή που θες να πας, ας πούμε, αριστερά, ενώ όταν ανεβαίνεις πάνω τελικά πας δεξιά, πώς να στρίψει όλη αυτή η δομή? Κάτι θα γίνει, θα γίνει κάποια μαλακία. Δηλαδή ότι έχεις κάποιο σαθρό, ας πούμε, σαθρή βάση, ώστε σαθρή βάση για να μην γίνει καταστροφή, όχι για να γίνει. Δηλαδή, στο τέλος θα γίνει κάποια καταστροφή. Κάποιοι μπορεί να πεθάνουν, κάποιοι μπορεί να πτωχεύσουν, κάποιοι μπορεί να κάνουν. Όχι ότι τους ενδιαφέρει βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ήταν λίγο στη φρασιολογία, λέω, λίγο αντιαμερικάνοι. Και φυσικά φέρανε και τη συμφωνία των Πρεσπών. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά, ποτάμια, Δημάρ, όλοι αυτοί. Που η Ελλάδα ιτήθηκε. Η Ελλάδα ιτήθηκε και έδωσε το όνομα της Μακεδονίας, ως Βόρειας Μακεδονίας, στους Σκοπιανούς, στους Βούλγαρους δηλαδή, και η γλώσσα τους μακεδονική και ο πολίτης Μακεδόνας. Και αυτοί πάλι ήταν οι... Ποιοι ήταν? Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Η φρασιολογία είναι πάλι να τα βρούμε, δεν πειράζει. Η Ελλάδα είναι μεγάλη χώρα, δεν κινδυνεύει. Μπλα 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 μπλα. Οπότε, επίσης, όλοι αυτοί θεωρούν, ας πούμε, είναι κατά της ελληνικής, ας πούμε, συνέχειας. Γιατί την ταυτίζουν με την καθαρότητα. Δηλαδή δεν υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι, ξέρω εγώ, και όλα αυτά είναι από κύματα της φαντασίας που μας φτιάξαν έτσι, μας είπαν έτσι και γι' αυτό είμαστε έτσι. Στην ουσία δεν υπάρχουμε. Είμαστε Αλβανοί, Τούρκοι, Βουλγαροί και δεν ξέρω και εγώ τι. Και όχι μόνο αυτοί βέβαια, και άλλοι. Και δεξιά ακόμα το λένε. Αλλά κυρίως αυτοί όμως το λένε. Και η φρασιολογία τους πάλι είναι αντιαμερικάνικη και όλο αυτό το στυλ. Οπότε, εγώ μάλλον το κριτήριο σύμφωνα με αυτά τα παραδείγματα που έδωσα είναι το κριτήριο που δεν αμφισβητεί ξεκάθαρα τη συμμαχία, το ΝΑΤΟ δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το κριτήριο, έστω
Και αν αυτοί που το αφισβητούν στην ουσία δεν θα, ούτε θα βγουν από το ΝΑΤΟ, ούτε θα βγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, επειδή έχουν ήδη γαλουχηθεί με μια ας πούμε αντιευρωπαϊκή και αντινατοϊκή ας πούμε φρασιολογία, στο τέλος θα γίνει στραβή, θα γίνει καταστροφή. Αυτά.